Βόμβα του Σταύρου Αρναουτάκη στην εκπομπή Ώρα Αιχμής. Με τη φράση «Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», ο Περιφερειάρχης Κρήτης αποκάλυψε πως ανανεώνει την θητεία από την 1η Ιανουαρίου των τεσσάρων αντιπεριφερειαρχών Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, Χανίου Νίκου Καλογερή, Ρεθύμνου Μέρης Λιονής και Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη. Μάλιστα, η κυρία Λιονή θα αναλάβει και τα ενία της Οικονομικής Επιτροπής εξ ολοκλήρου, έχοντας αναβαθμισμένο ρόλο αλλά και λόγο στη νέα ηγετική ομάδα. Ο κύριος Αρναουτάκης χαρακτήρισε τους αντιπεριφερειάρχες απόλυτα επιτυχημένους. Είναι ξεκάθαρη η ερώτησή σας και πρέπει να πω ότι επειδή προέρχομαι από τον αθλητισμό και συλλογικά δουλεύουμε και ξέρουμε πώς πηγαίνει η τακτική, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Άρα εδώ ουσιαστικά μου δίνεται μία είδηση, κύριε Αρναουτάκη, ότι οι τέσσερις αντιπεριφερειάρχες Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων θα συνεχίσουν να έχουν την αυτοδιοικητική θητεία και την επόμενη πενταετία. Και πρέπει να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τους συνεργάτες για αυτή την εργατικότητα που έχουν δείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ήταν επικεφαλής των περιφερειακών ενωτήτων όλοι. Δουλέψαμε και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό, γιατί δεν ήταν εύκολο. Περάσαμε με μια πανδημία, μια κρίση πολύ μεγάλη. Με τις διεργασίες να είναι έντονες όσον αφορά τη νέα ομάδα που θα ηγηθεί στην περιφέρεια Κρήτης στη νέα αυτοδιοικητική πενταετία, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. «Δεν θα επιλέξω τους συνεργάτες μου ανάλογα με τη δυναμική τους, αλλά με βάση το γνωστικό αντικείμενο και την ικανότητά τους», λέει χαρακτηριστικά. Τα κριτήρια είναι της εργατικότητας του καθένα. Δεν έχει σχέση τα κουκιά, κύριε Δασκαλάκη, όχι. Δεν είναι ποτέ τα κουκιά, είναι να υπάρχουν ικανότητες. Οι ικανότητες να μπορούν να προσφέρουν στο γενικό σύνολο και να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά την αλαζονία δεν θα αφήσω προς εγώ να περάσει σε κανένα συνάδελφο, γιατί πρέπει να ακολουθείτε αυτό το οποίο έχουμε χαράξει. Πρέπει να είμαστε το ίδιο με τους πολίτες. Τεράστιο ζήτημα για τον Περιφερειάρχη είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Κρήτης, με τα ερωτήματα των τηλεθεατών να πέφτουν βροχή και να μεταφέρονται στη διάρκεια του τηλεοπτικού αέρα. Προτεραιότητα ο καθαρισμός του Αλμυρού ποταμού αλλά και όλων των ρεμάτων, με τον κύριο Αρναουτάκη να εκφράζει την ανησυχία του για το τι θα γίνει σε περίπτωση που το νησί αντιμετωπίσει μια κακοκαιρία παρόμοια με αυτή της Θεσσαλίας. Αν έχουμε τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι η Θεσσαλία, δεν υπάρχει καμία περιφέρεια να πει ότι είναι θωρακισμένη αντιπλημμυρικά. Αυτό θα είναι λάθος. Αυτό όμως ότι να προσέχουμε, να κάνουμε εκ των προτέρων κάποιες ενέργειες όσες μπορούμε και σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα που υπάρχει, να προχωρούμε. Σας λέω ότι μέσα στο 24 θα είναι μια εξέλιξη πολύ μεγάλη με χρηματοδοτήσεις, οι οποίες από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πάρουμε, να μπορούμε να δημοπρατήσουμε πολλά έργα, να μπορούμε να έχουμε έτοιμες τις μελέτες αυτές που αναφέρθηκε, και δεν θα γίνουν όλες, γιατί δεν θα υπάρχουν οι πόροι, αλλά ειδικά όσες είναι σε πόλεις, να μπορούμε να κάνουμε και χωριά, να μην υπάρχει επιβάρηση.